Πέρασα μια ολόκληρη εβδομάδα παρέα με αυτό το Kia EV9 και πραγματικά, πραγματικά όμως, είναι κάτι το διαφορετικό. Το Kia EV9 είναι ένα ηλεκτρικό SUV 5 και κάτι μέτρα σε μήκος και διατίθεται είτε σε εξαθέσια είτε σε εφταθέσια διάταξη. Το συγκεκριμένο είναι εφταθέσιο. Δεν τυχαίο που μερικοί το λένε και ένα μικρό γηπεδάκι. Είναι τετρακίνητο, έχει 384 ύπους, 700 νιουτόμετρα ροπής και έχει μια μπαταρία σχεδόν 100 κιλοβατόρες. Είναι πολύ μεγάλη μπαταρία και γι' αυτό επιτρέπει σε αυτό το θηρίο 2,6 τόνων να έχει μια αυτονομία περίπου 500 χιλιόμετρα. Εγώ στο ταξίδι όμως, για να είμαι ειλικρινής, δεν είδα παραπάνω από 440 χιλιόμετρα, 450. Και ο λόγος είναι επειδή τα ηλεκτρικά καίνε περισσότερο στην Εθνική και με αυτό το αυτοκίνητο είναι δύσκολο να πηγαίνεις χαλαρά. Το αυτοκίνητο μου το παρήχε η Autolas Hertz, ωστόσο δεν είναι το συγκεκριμένο βίντεο χορηγούμενο ούτε από την Hertz, αλλά ούτε και από την Kia. Όπως είπα, το βάρος είναι 2,6 τόνοι. Μιλάμε για πολύ βάρος. Επομένως, και για το 0% που έχει, είναι πάρα πολύ σβέλτο. Εντάξει, είναι γεμάτο μυγάκια εδώ. Όπως είπα, το είχα μια εβδομάδα και έκανα και ταξίδι. Αυτός που θα το πάρει αυτό το αυτοκίνητο δεν θα το πάρει για τις επιδόσεις, αλλά για τις ανέσεις και γενικότερα το εσωτερικό και το πώς νιώθει όταν είναι μέσα. Πάμε να δούμε. Μέσα σε αυτό το αυτοκίνητο θέλεις να ζεις. Όχι, πραγματικά να ζεις. Μπορείς να κάνεις τα πάντα εδώ μέσα. Αλλά πάμε να δούμε πρώτα από τη θέση του οδηγού και τι μου άρεσε, τι απόλαυσα όλες αυτές τις μέρες που το είχα στην κατοχή μου. Καταρχάς είχα ενεργοποιημένο πάντα το μασάζ. Ωστόσο δεν είδα την ίδια επιλογή να την έχει και ο συνοδηγός. Βέβαια, όλα τα καθίσματα, ακόμα και τα πίσω και στους πίσω επιβάτες, έχουμε και θερμενόμενα αλλά και ψυχόμενα. Επίσης, όταν ήθελα να χαλαρώσω, έβαζα τους φυσικούς ήχους. Έχει φυσική ήχη και βάζεις προάγγελη της άνοιξης. Σκεφτείτε τώρα να είστε μέσα στην κίνηση, να έχεις το υποπόδιο ανοιχτό, να έχεις το μασάζ, να έχεις τους φυσικούς ήχους, να έχεις τα ψυχόμενα καθίσματα. Τι σε νοιάζει τώρα αν φας και μία ώρα και μία μισή ώρα μέσα στον Κηφισό? Όσο για τους πίσω, υπάρχει τρομερή άνεση στα πόδια. Πραγματικά, όχι κάθεσαι μέσα σταυροπόδι, αλλά ξαπλώνεις κιόλας. Ακόμα, εδώ πάνω έχουν και το δικό τους κλιματιστικό. Το δικό τους κλιματιστικό και τους αερογωγούς που τους ρυθμίζουν όπως θέλουν αυτοί. Και τώρα πάμε και στους πιο πίσω. Και όταν λέμε στους πιο πίσω επιβάτες, μιλάμε για αυτούς τους δύο επιπλέον. Γιατί, όπως είπαμε, αυτό το αυτοκίνητο είναι εφταθέσιο. Η συγκεκριμένη έκδοση είναι η εφταθέσια. Υπάρχει και εξαθέσια. Εδώ πίσω-πίσω λοιπόν κάθονται φυσιολογικά ακόμα δύο άνθρωποι, ακόμα και ενήλικες. Και τι έχουν αυτοί? Υπάρχει USB-C για να φορτίζουν, υπάρχουν ποτηροθήκες και υπάρχει και το ηχιάκι για να ακούνε τη μουσική που επιλέγει ο οδηγός ή ο συνοδηγός. Και τώρα ο χώρος αποσκευών, ο οποίος είναι τεράστιος. Ταρα! Όχι, αυτός είναι όταν κάθονται και επιπλέον δύο, δηλαδή κάθονται 7 άτομα μέσα στο αυτοκίνητο. Μιλάμε για 300 κάτι λίτρα χώρο αποσκευών. Αλλά με ένα κουμπάκι εδώ αλλάζουν τα πάντα. Δηλαδή τώρα που κάθονται μέσα στο αυτοκίνητο 5 άτομα, έχεις 828 λίτρα χώρο αποσκευών. Θέλετε να ρίξουμε και τα άλλα καθίσματα? Όχι, πραγματικά πείτε τώρα. Δεν είναι σαν ένα μικρό γήπεδο? Α, δεν ξέρω αν είδατε. Υπάρχει και μπρίζα. Κανονική. Σούκο. Εν τω μεταξύ υπάρχει κι άλλος χώρος.
αποθηκευτικός. Εδώ μέσα, μπροστά δηλαδή, συνήθως βάζουν τα καλώδια τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Στο δρόμο τώρα, στο δρόμο, καταρχάς, όποιος έβλεπε αυτό το διαστημικό design, γυρνούσε και το κοιτούσε. Στο ταξίδι δεν κουράστηκα καθόλου, μα καθόλου. Ένα χαρακτηριστικό που έχουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι αυτό. Δεν σε κουράζουν. Δεν υπάρχει θόρυβος, δεν υπάρχει ο θόρυβος που προέρχεται από το κινητήρα, από το θερμικό κινητήρα. Και ακούς μόνο τον αέρα. Και αν το αυτοκίνητο έχει εξαιρετική κύληση, τότε δεν καταλαβαίνεις πότε φτάνεις στον προορισμό σου. Αυτό που έκανα όμως είναι ότι φόρτισα. Φόρτισα περίπου 15 λεπτάκια και πήγε από το 50 στο 80% η μπαταρία. Ο λόγος που χρειάστηκαν 15 λεπτά μόνο για το 30% είναι επειδή πήγα σε ένα φορτιστή 150 kW. Φανταστείτε τι γίνεται αν πας σε έναν 300. Δύο πραγματάκια μόνο με ενόχλησαν. Βρήκα πραγματάκια που με ενόχλησαν τώρα σε αυτό το θηρίο. Λοιπόν, είναι η μεσαία οθόνη που βρίσκεται ανάμεσα από τις οθόνες που είναι ο πίνακας οργάνων και το infotainment, υπάρχει μια μικρή οθόνη που δείχνει τις ρυθμίσεις του κλιματιστικού. Εκεί που είναι τοποθετημένη, είναι πρόβλημα γιατί εκεί ακριβώς είναι το τιμόνι και δεν βλέπεις. Ακόμα ένα πραγματάκι που με ενόχλησε είναι ότι όταν κυκλοφορείς, όπου και να πας, μόλις μπεις μέσα και κυκλοφορήσεις, θα ακούς ding, 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 ding. Δεν υπάρχει περίπτωση να πας μία βόλτα και να μην ακούσεις ding, ding. Αυτό είναι τα συστήματα ασφαλείας. Τα οποία, ναι μεν, καλά είναι, αλλά από κάποια στιγμή και πέρα, νομίζω ότι δεν τα ακούς. Πρώτον, είτε θα πηγαίνεις πάνω από το όριο, έστω ένα χιλιόμετρο ανά ώρα, στην περιοχή που βρίσκεσαι εκείνη τη στιγμή κυκλοφορείς, είτε έχεις πάει ένα χιλιοστό έξω από τη λωρίδα που πρέπει να πηγαίνεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις χτυπάει και κάνει τιν, 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 τιν. Εννοείται ότι πρέπει να αναφέρουμε και τα βραβεία που έχει πάρει αυτό το αυτοκίνητο και δεν έχει πάρει οποιαδήποτε βραβεία. Έχει πάρει το καλύτερο αυτοκίνητο παγκοσμίως το 2024 αλλά και το καλύτερο ηλεκτρικό παγκοσμίως το 2024. Επομένως, πρέπει να είναι καλό. Ναι. Και πάμε τώρα τη μούλα. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, όπως το είδατε, κοστίζει 79.000 ευρώ μαζί με την επιδότηση. Όποιος την προλάβει όταν βγήκε καινούρια. Ωστόσο υπάρχει και μία έκδοση με 203 ύπους, πάλι 7 θέσια, αλλά το κόστος εκεί είναι 10.000 πιο φθηνό. Άρα μιλάμε για 69.000 ευρώ μαζί με την επιδότηση. Και για ποιον είναι αυτό το αυτοκίνητο? Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο καταφέρνει και τα κάνει όλα τέλεια. Αυτό που πουλάει όμως, αυτό που δείχνει προς τα έξω και το κάνει περήφανα, είναι η φοβερή τεχνολογία, το extreme design, η άνεση, και τέτοια άνεση δεν θυμάμαι να έχω νιώσει με άλλο αυτοκίνητο. Για γράψτε όμως στα σχόλια, ποιο αυτοκίνητο πιστεύετε ότι έχει φοβερή άνεση, δηλαδή μπορείς να μείνεις και μέσα, να κοιμηθείς.